Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα στην 13η παράγραφον της 14ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. Αναφέρεται στην κατήχηση αυτήν ο Άγιος Κύριλλος εις το γεγονός της Αναστάσεως του Σωτήρος. Παρατηρούμε, όπως ακριβώς και το έχετε δει μέχρι τώρα, παρατηρούμε ότι ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί κατά πλεισμονήν των προφητικών λόγων. Ο λόγος είναι γιατί αποτείνεται προς Εβραίους. Εάν έπρεπε να αποτείνεται προς μη Εβραίους, τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Αυτό το βλέπουμε γενικά στους Αποστόλους, όταν ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι ομιλεί σε μία συναγωγή, εκεί στην συναγωγή ομιλεί βεβαίως από τους προφήτες. Η αναφορά είναι εις τους προφήτες, διότι ήταν το σημείο, θα λέγαμε, αφετηρίας, αναγνωρίσεως του Μεσσίου. Αν έπρεπε να ομιλήσει προς εθνικούς, τότε βεβαίως ομίλει όχι από τους προφήτες. Και αν μεν έκανε κάποτε μία αναφορά εις τους προφήτες, αυτό θα γίνεται το καταχρηστικός, αφού βεβαίως θα έκανε και τις δέουσες επεξηγήσεις. Αυτός είναι ο λόγος που οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου έχουν πλεισμονή προφητιών. Επειδή, όπως σας είπα, ομιλεί προς Εβραίους. Μην ξεχνάτε ότι οι κατηχήσεις εξεφωνήθησαν, ελέχθησαν εις την Ιερουσαλήμ. Συνεπώς το ακροατήριον ήταν Εβραίοι που προσήρχονται εις τον χριστιανισμό. Αλλά και για μας τους χριστιανούς αυτή η αναφορά εις τους προφήτες είναι πολύ σημαντική. Εμείς δεν είμεθα χριστιανοί εξ Εβραίων, είμεθα χριστιανοί εξ Εθνικών, εμείς οι Έλληνες. Αλλά επειδή ήδη γνωρίζομαι την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες, γι' αυτό η αναφορά μας εις τους προφήτες είναι εκτάκτως σπουδαία. Μας το σημειώνει αυτό ο Απόστολος Πέτρος όταν μας λέγει ότι καλόν είναι να στρεφόμεθα εις τους προφήτες, διότι αποτελούν λίχνον σε αυχμηρών τόπων, διότι ένα γεγονός πάντοτε αποτελεί ένα πρόβλημα. Τι είναι αυτό το γεγονός? Λέμε Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι κατανόητο πράγμα, Ανάσταση του Χριστού. Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω τι θα πει Ανάσταση του Χριστού ή γενικά Ανάσταση. Τι θα πει Ανάσταση, δηλαδή τι έγινε, εάν δεν έχω τον προφητικό λόγο ο οποίος θα με καθοδηγήσει, θα με φωτίσει για να αποδεχθώ το γεγονός. Αιτιολογώ με αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα το γιατί διαρκώς αναφέρεται εις τους προφήτες ή στα προφητικά βιβλία ο Άγιος Κύριλλος. Και τώρα ερχόμεθα εις το κείμενο. Σας είπα, είναι η 13η κατήχηση. Μετά γαρ την οπτασίαν των αγγέλων, αυτάγγελος Ιησούς ήλθε και φυσεί το Ευαγγέλιον. Και ιδού ο Ιησούς απήντησεν αυτές λέγον, χαίρετε. Εδέ προσελθούσε, εκράτησαν αυτού τους πόδας. Εκράτησαν αυτόν ή να πληρωθεί το κρατήσω αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν. Μετά λέγει από την οπτασία των αγγέλων,
για την οποία μας μίλησε στην προηγουμένη παράγραφον, ήλθε αυτός ο ίδιος ο Ιησούς, αυτάγγελος. Αυτάγγελος θα πει εκείνος που αυτοπροσώπως έρχεται να αναγγείλει κάτι για τον εαυτόν του. Όχι για κάποιον άλλον, αλλά για τον εαυτόν του. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς αυτάγγελος, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, και ιδού λέγει ο Ιησούς συνήντησε εκείνες τις μυροφόρες γυναίκες και τους είπε χαίρετε. Αυτές αφού προσήλθαν επήγαν και εκράτησαν τα πόδια του, δηλαδή έπεσαν να τον προσκυνήσουν και του εκράτησαν τα πόδια για να πληρωθεί, για να πραγματοθεί η προφητεία εκείνη η οποία είναι στο άσμα 3,4 που λέγει κρατήσω αυτόν και ουκ αφήσω αυτόν, θα τον κρατήσω και δεν θα τον αφήσω. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι γραμμένο ασθενές μεν ειν της γυναικός το σώμα, ανδρείον δε το φρόνημα. Εδώ βέβαια, παρότι θα φεύγουμε λίγο από το θέμα μας, γιατί το θέμα μας σε μια ευθεία γραμμή είναι η Ανάσταση του Χριστού, η κατάδειξη της Αναστάσεως του Χριστού. Όμως το να κάνει κανείς κάποτε κάποιες παρεκβάσεις για να τονίζει κάτι που είναι όμορφο ή έχει ένα νόημα πιο ξεχωριστό ή χρήσιμο, δεν πειράζει. Τι λέγει εδώ? Ότι της μεν γυναικός το σώμα ή το ασθενές, δηλαδή δεν έχει την ρώμη, την δύναμη ενός ανδρός, αλλά το φρόνημα όμως ανδρείων. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αγαπητοί μου, και εάν μπορούσε μια γυναίκα να το καταλάβει αυτό, θα λέγαμε ο γυναικείος κόσμος να το καταλάβει αυτό, το ότι δηλαδή πρέπει να υπάρχει στην γυναίκα το ανδρείον φρόνημα. Τι θα πει ανδρείον φρόνημα, ή καλύτερα, γιατί είναι το ασθενές φίλων, όπως λέγεται? Αυτό είναι θέμα δομής. Αυτό ο Θεός το έκανε. Η γυναίκα να είναι ασθενεστέρα του ανδρός. Δεν έχει την δύναμη του ανδρός, ενώ την μυϊκή, την σωματική δύναμη του ανδρός. Διότι η κατασκευή της προέβλεπε άλλην αποστολή, ενώ του ανδρός άλλην αποστολή. Και κατά την αποστολή, θα λέγαμε εκάστου, γίνεται και η δομή, η σωματική. Έτσι πρόχειρα σας λέγω, εντελώς πρόχειρα σας λέγω, να το δείτε, ενώ και ο άνδρας και η γυναίκα είναι δύο άνθρωποι. Αν τους δούμε, θα πούμε άνθρωπος και άνθρωπος. Χέρι ένας, χέρι ο άλλος. Πόδι ένας, πόδι ο άλλος. Μάτια ο ένας, μάτια ο άλλος. Για κοιτάξτε όμως κάποιες διαφορές. Ο άνδρας έχει ευρύ στήθος και στενή λεκάνη. Η γυναίκα έχει στενό στήθος εδώ πάνω και έχει ευρία λεκάνη. Γιατί? Διότι η ευρία λεκάνη της χρειάζεται για την τεκνογωνία, ενώ αυτό δεν χρειάζεται στον άνδρα, και συνεπώς έχει ευρύ το στήθος, διότι αυτό θα τον βοηθήσει πολύ στην όλη του εργασία. Βλέπετε μια διαφοροποίηση. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι τεχνητή, δεν την κάνουμε εμείς, είναι στη δομή μας. Έτσι μας έχει κατασκευάσει ο Θεός. Αλλά το θέμα όμως τώρα της ψυχής, που μια γυναίκα καλείται να ζήσει ζωή αρετής, μπορεί να έχει αυτό τώρα το φρόνημα, όπως λέει η θαυμάση εδώ, το ανδρείον. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό το ανδρείον, διότι ανδρείον σημαίνει κάτι που ανήκει στον άνδρα. Πώς μπορεί λοιπόν να έχει κάτι που ανήκει στον άνδρα? Μα αυτό αφορά στην ψυχή και είναι αρετή, και οι αρετές είναι κοινές.
Και το ανδρείον φρόνημα δεν είναι παρά η αντιμετώπιση μιας καταστάσεως με φρόνημα που θα την αντιμετώπιζε ένας άνδρας στην κατάσταση αυτή. Ποιοι πάνε στον πόλεμο? Πάνε οι άνδρες. Πώς βλέπουν τους εχθρούς? Με ανδρείον φρόνημα. Θα πολεμήσουμε. Η γυναίκα θα υποχωρούσε, θα έφευγε, δεν θα μπορούσε να πολεμήσει. Εδώ λοιπόν τώρα λέγει, η γυναίκα πρέπει να έχει αυτό το ανδρείον φρόνημα. Και εμπροκειμένο, κάποτε ξέρετε τα πράγματα πάνε ανάποδα. Οι μαθητές, αυτό το εμπροκειμένο, οι μαθητές σκόρπισαν, έφυγαν. Όταν συνελήφθη ο Κύριος φοβήθηκαν. Ένας Πέτρος έφυγε. Ενώ αντιθέτως οι γυναίκες αμέσως ενεργοποιούν τα παρακάτω. Τι θα κάνουμε? Δεν ήταν μικρό πράγμα, αρκεί να μεταφερθούμε στην εποχή για να καταλάβουμε αυτό που έκαναν, που ετόλμησαν οι γυναίκες αυτές να σηκωθούν ξημερώματα. Γυναίκες χωρίς άνδρα, χωρίς να υπάρχει συνοδός άνδρας, να κινηθούν μέσα στην πόλη, να διασχίσουν την πόλη, να βγουν από το τείχος. Δηλαδή περίμεναν να ανοίξει η πύλη και να βγουν έξω, διότι ο τάφος ήταν έξω από την πύλη, έξω από την πόλη, και περίμεναν εκεί. Εδώ δεν υπάρχει, εδώ υπάρχει και εκείνο που νομίζουμε ότι είναι αντιφατικό στους Αποστόλους, στους συγγραφείς, στους Ευαγγελιστάς, που λέγουν ο ένας ότι όρθρου βαθέως. Όρθρος βαθύς είναι νύχτα. Άλλος λέγει ανατήλαντος του ηλίου. Μα πώς? Αντιφάσκουν? Όχι. Από το σπίτι τους έφυγαν όρθρου βαθέως, αλλά οι πύλες των πόλεων δεν άνοιγαν παρά μόνο όταν ο ήλιος ανέτελε. Και συνεπώς ο ένας Ευαγγελιστής γράφει τι ώρα ξεκίνησαν από το σπίτι τους, και ο άλλος Ευαγγελιστής τι ώρα βγήκαν από την πύλη για να πάνε στο μνημείο. Βλέπετε, δεν υπάρχουν αντιφατικά πράγματα. Αλλά για να κινηθούν λοιπόν κάποιες γυναίκες, και μάλιστα εγνώριζαν πολύ καλά ότι ο τάφος φρουρείται, το εγνώριζαν πολύ καλά, και να κινηθούν αυτές οι γυναίκες να βρεθούν τώρα κοντά σε Ρωμαίους παρακαλώ στρατιώτες, πρωί μπορούσαν να κακοποιηθούν από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Τι έδειξαν? Γενναίο φρόνημα, ανδρείον φρόνημα. Τι είναι εκείνο που έκανε αυτές τις γυναίκες να δείξουν αυτό το ανδρείον φρόνημα? Η αγάπη. Θέλετε να το μεταφέρω αυτό μέσα στο χώρο της οικογενείας? Σήμερα ένας άνδρας διαλέγει σαν γυναίκα του μια γυναίκα που είναι πολύ θηλυκό. Πολύ θηλυκό, πώς το λένε, σεξαπίλε να έχει. Ναι, πολύ θηλυκό. Δεν διαλέγει γυναίκα με ανδρείον φρόνημα. Έτσι το πληρώνει ακριβά. Πώς το πληρώνει, ακούσατε το. Όταν δεν μπορεί πια να ανταποκριθεί στα έξοδα αυτού του θηλυκού, τότε ή θα του το πει η γυναίκα του, ή θα αφήσει να εννοηθεί. Κόψε το λαιμό σου, εγώ λεφτά θέλω, γούνα θέλω, παπούτσια θέλω, τσάντα θέλω. Κόψε το λαιμό σου, κάνε κατάχρηση ακόμα στο ταμείο που βρίσκεσαι, εγώ αυτά θέλω, κέντρα θέλω, πάρτις θέλω, πάρτι θέλω, και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι η γυναίκα η ανδρεία, είναι η γυναίκα θηλυκό. Η γυναίκα η ανδρεία, ξέρετε ποια είναι? Εκείνη που θα πει στον άνδρα της, και τι σε στεναχωρεί αν δεν πηγαίνουν καλά οι δουλειές σου? Θα πάω εγώ να δουλέψω. Ξέρεις, στεναχωρεί αυτό?
και να περιορίσει στο μίνιμουμ τα έξοδα του σπιτιού. Αυτή είναι η ανδρία γυναίκα. Αυτή είναι η γυναίκα που έχει ανδρείον φρόνημα. Γιατί τι νομίζετε, όταν κάποια οικονομικά δεν πηγαίνουν καλά μέσα στο σπίτι ή ο άνδρας έχει αρρωστήσει, είναι μικρότερη αυτή η φουρτούνα από κάποια άλλη φουρτούνα κοινωνική? Φουρτούνα είναι. Και πάνω σε αυτή τη φουρτούνα ξέρει μια γυναίκα με ανδρείον φρόνημα να κυβερνήσει το πιδάλιο του πλοίου του σπιτιού της. Αυτή είναι η γυναίκα που έχει το ανδρείον φρόνημα. Πόσες φορές σας το έχω πει και κάθε φορά που το λέγω έτσι, πώς σας το πω, είναι θαυμαστό. Της έβρε, λέει η Αγία Γραφή, ανδρία γυναίκα, έβρε θησαυρών. Αυτή είναι η γυναίκα θησαυρός και όχι η γυναίκα καταπακτή, που παίρνεις μια γυναίκα και σε βάζεις μέσα στην καταπακτή. Ναι, ναι, αγαπητοί μου, ναι, ναι. Αυτή είναι. Και έτσι θα έπρεπε να υπήρχαν τα κριτήρια των νέων όταν διαλέγουν μία γυναίκα. Αλλά αλίμονο. Εξέ λοιπόν πια αυτά τα κριτήρια, γι' αυτό και έχουμε αυτά που έχουμε μέσα εις τους γάμους. Λοιπόν, λέει εδώ, ασθενές μεν είναι της γυναικός το σώμα, ανδρείον δε το φρόνημα. Είδωρ πολύ ούκ έσβεσε την αγάπη, ουδέ ποταμοί συνέκλεισαν. Και τούτο, πώς δηλαδή ανεπτύχθη αυτό το ανδρείον φρόνημα? Διότι το πολύ νερό δεν έσβησε την αγάπη, ούτε ποταμοί, ουδέ ποταμοί συνέκλεισαν. Το κλίμα ύψιλον θα σας το εξηγήσω. Αυτό είναι από το άσμα 8,7. Βλέπετε η προφητεία. Διότι οι γυναίκες αυτές αγάπησαν πολύ τον Κύριο και δεν λογάριασαν τίποτε. Τίποτα δεν λογάριασαν, ούτε την ίδια τη ζωή τους. Τώρα λέγει κάτι περίφημο το άσμα ασμάτων. Το νερό το πολύ δεν έζησε την αγάπη. Γιατί βάζει νερό και αγάπη? Γιατί η αγάπη είναι μία φλόγα, είναι ένα πυρ, είναι μια πυρκαγιά. Αυτή λέγει η πυρκαγιά δεν σβήνει ούτε με το πολύ νερό. Ουδέ ποταμοί συνέκλεισαν αυτήν την αγάπη, ούτε αν ρεύσουν όλα τα ποτάμια μπορούν να δημιουργήσουν, προσέξτε, να δημιουργήσουν τι? Το συνέκλεισαν του ρήματος κλείο, συγκλείο, το κλείμε ύψιλον. Θυμηθείτε, κλείσμα, που γράφεται με ύψιλον, όχι εψιλον γιώτα, θα λέγαμε το κλίστρον, κλείσμα, ύψιλον, κατά κλείσμος, το κλεί με ύψιλον, που θα πει αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, κατακλίζω, γεμίζω, πλημμυρίζω. Έρχεται δηλαδή όλα τα ποτάμια να έρθουν να πλημμυρίσουν για να σβήσουν αυτή τη φωτιά της αγάπης. Δεν μπορούν να τη σβήσουν. Γι' αυτό αλλού λέγει ο Λόγος του Θεού ότι η αγάπη είναι κράτεα ως ο θάνατος. Είναι, λέγει, κρατεά ως ο θάνατος. Για σκεφτείτε, αγαπητοί μου, αυτό. Δυνατή ως ο θάνατος είναι η αγάπη. Η αγάπη αυτή η κρατεά που εκφράζεται με ανδρείον φρόνημα είναι εκείνη η οποία μεγαλουργεί. Και νομίζω ότι αυτό το φρόνημα πρέπει να υπάρχει και εις τους άνδρες και εις τις γυναίκες. Μιλάμε για ισότητα, ιδού ισότης.
Πού αλλού να είναι η ισότης? Στη σωματική κατασκευή το εξηγήσαμε προηγουμένως. Πού? Να, σε αυτά που λέμε εδώ. Ιδού η ισότης. Ανδρείον φρόνημα ο άνδρας, ανδρείον φρόνημα η γυναίκα. Και όταν λέμε ανδρείον, δεν εννοούμε την ανδρούτσα γυναίκα, εκείνη που θα σου μιλήσει με χοντρή φωνή γιατί καπνίζει 5 πακέτα την ημέρα, ούτε γιατί μπορεί να βλαστημάει σαν παλιός αμαξάς. Αυτό δεν είναι το ανδρείον φρόνημα, αγαπητοί μου. Προχωρούμε. Και ο άγγελος προς αυτάς λέγει πάλι: μη φοβήστε ημείς, ου λέγω τις στρατιώτες το μη φοβήστε, αλλημίν εκείνοι φοβήστοσαν εν πείρα μαθώντες μαρτυρήσωση και ύποση αληθώς Θεού Υιός ειν. Ημάς δε ουχρή φοβηθήνε, η γαρτελία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Και ο άγγελος λέγει προς αυτές τις γυναίκες: εσείς μη φοβόσαστε. Δεν εννοώ τους στρατιώτες να μη φοβηθούν. Σε εσάς λέγω να μη φοβόσαστε, όχι για αυτούς. Εκείνοι να φοβηθούν, να φοβηθούν και να πάρουν από πείρα την μαρτυρία, για να πάνε να πούν ότι πράγματι εκείνος που ήταν μέσα εις τον τάφο ήτο αληθώς, αληθινά Υιός του Θεού. Βλέπετε με τι σοφία τα κάνει αυτά όλα ο Θεός. Οι στρατιώτες να φύγουν, αφού βέβαια έπαιξαν το ρόλο τους. Ποιος ήταν ο ρόλος? Να ασφαλίσουν τον τάφο και να τον φυλάξουν απ' έξω, ώστε να δημιουργήσουν το ανύποπτον για μια κλοπή που κατόπιν θα κατηγορήσουν οι Εβραίοι ότι, και θα συκοφαντήσουν μάλλον, ότι εκλάπει το σώμα από τους μαθητάς. Αυτό, εκεί να δείτε τον Ιερό Χρυσόστομο, τους περνάει από ψηλό κόσκινο σαν δικηγόρος που ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκεί να δείτε, να λέει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομον, όγδον, δέκατον επιχειρήματα, και τους ξετινάζει πραγματικά σαν να είναι σε ένα νοητό δικαστήριο, και τους ξετινάζει πραγματικά και τους αποκαλύπτει συκοφάντας. Και όπως και ήσαν πραγματικά συκοφάντε. Ημών, λέει, κοιμωμένων θα πείτε, είπαν στους στρατιώτες. Ημών κοιμωμένων, ενώ λέει εμείς κοιμόμαστε, ήρθαν και έκλεψαν οι μαθητές το σώμα του Ιησού. Καταλάβατε? Έπρεπε λοιπόν οι στρατιώτες κατά πρόνοιεν θείεν να φυλάνε τον τάφο, ώστε να βγει κάθε υποψία ότι μπορούσε να συμβεί αυτό που κατηγόρησαν, συκοφάνησαν κατοπινά οι Εβραίοι. Τώρα όμως δεν χρειάζονται. Ο Κύριος ανεστήθη, έπρεπε να φύγουν από τη μέση, έπρεπε οι γυναίκες να αντιληφθούν την Ανάσταση και τα παρακάτω μετά να προχωρήσουν. Είμας δε ουχρή φοβηθήν, εσείς δεν πρέπει όμως να φοβηθείτε, διότι η τελή αγάπη εξοβάλλει τον φόβον, όπως λέγει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πορευθήσε, είπατε τις μαθητές αυτού, ότι ηγέθη. Πηγαίνετε, αφού θα πάτε, λέγει, πείτε στους μαθητές ότι ο Κύριος ανεστήθη. Και τα εξής: και αναχωρούσιν εκείνε με τα χαράς έμφοβοι. Και εκείνες ανεχώρησαν, γεμάτες από χαρά και από φόβο. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτό το περίεργο κράμα. Με τα χαράς έμφοβοι. Αυτό είναι στον Ματθαίο 28,8. Γεμάτες από φόβο και από χαρά.
Άρα και τούτο γέγραπτε, ερωτάει ο ιερός, ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Κύριλλος. Άραγε και αυτό είναι γραμμένο, το ότι έφυγαν γεμάτες από φόβο και χαρά. Λέγει τι είναι ο δεύτερος ψαλμός, ο το πάθος του Χριστού διαγορεύων. Ας έρθουμε, λέγει, στον δεύτερο ψαλμό, εκείνος ο οποίος ομιλεί δια το πάθος του Κυρίου. Δουλεύσετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο, λέει εκεί ο ψαλμός ο δεύτερος. Δουλεύσετε εις τον Κύριον εν φόβο και να χαίρεστε εν τρόμο. Περίεργο πράγμα. Βάζει γραμμένο συνεπώς ο φόβος και ο τρόμος. Συγγνώμη, ο φόβος και η χαρά, η αγαλίαση. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, εξηγεί ο Άγιος Κύριλλος. Αγαλιάστε μεν δια των αναστάντα Κύριων, εν τρόμο δε δια των σεισμών και των άγγελων, των ως αστραπήν φανέντα. Δύο πράγματα υπήρξαν, που το ένα γέμισε φόβο και το άλλο γέμισε χαρά. Τι γέμισε φόβο την ψυχή των μαθητριών? Ο σεισμός και ο άγγελος που σαν αστραπή φάνηκε μπροστά τους. Τρόμαξαν. Όταν όμως συνήθισαν τον Κύριον, εγέμισαν από χαρά. Και αυτό λέει είναι γραμμένο. Και αυτό λέει είναι γραμμένο. Και πηγαίνουμε στην 14η παράγραφο. Εσφράγισαν μένουν αρχιερείς και φαρισαίοι δια Πιλάτου των τάφων. Εδε γυναίκες εθεάσαντο τον αναστάντα. Και γινώσκον Ισαΐας αρχιερέων μεν το εύτελες, των δε γυναικών το στερόν της πίστεως λέγει, γυναίκες ερχόμενε από θέας δεύτε, ούγαρ λαός εστιν έχων σύνεση. Τι ωραίο αυτό. Οι αρχιερείς εσφράγισαν τον τάφον, αλλά οι γυναίκες όμως είδαν τον Αναστάντα. Πώς είδαν τον Αναστάντα αφού εσφραχίστη ο τάφος? Απλούστατα, διότι ο αναστηθής ή το έξω από τον τάφον. Και συνεπώς εκείνοι μεν εσφράγισαν, αλλά δεν εσφράγισαν όμως τον Κύριον, απλώς σφράγισαν τον τάφον. Ο Κύριος έφυγε από μέσα, ενώ τα σήμαντρα, το σήμεϊτα, ενώ τα σήμαντρα ευρέθησαν σώα. Τι σας είπα τώρα? Θυμόσαστε τον κανόνα της Αναστάσεως, τον Αναστάσιμο κανόνα. Σήμαντρα θα πει σφραγίδες. Θα πει σφραγίδες. Οι σφραγίδες έμειναν ακέραιες όταν ο Κύριος βγήκε από τον τάφον. Σφραγίζουν με οι άρχοντες, αλλά οι γυναίκες βλέπουν τον Αναστάντα Κύριον. Και πάνω σε αυτό σημειώνει ο Ισαΐας τα εξής. Είναι αυτό που θα σας πω, Ισαΐας 27,11. Γυναίκες ερχόμενε από θέας δεύτε. Ελάτε, λέει, γυναίκες ερχόμενες από θέας. Ο τόνος πέφτει πάνω στο θέας. Από θέας, δηλαδή από οράσεως, από εκείνο το οποίο είδατε. Ελάτε, λέει, γυναίκες, σεις που είδατε. Ούγαρ λαός εστιν έχων σύνεσιν, διότι αυτός ο άλλος ο λαός είναι λαός που δεν έχει σύνεση, δεν έχει μυαλό. Εσείς όμως είδατε. Ελάτε λοιπόν εσείς που είδατε. Από θέας. Η λέξη αυτή από θέας είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται και από τους ψαλμοδούς στα ωραιότατα εκείνα αναστάσιμα τροπάρια. Και τώρα εδώ έχει κάτι ωραίες, θα λέγαμε, έτσι, αντιπαραβολές.
αρχιερείς ασυνετούσιν και γυναίκες αυτοπτούσιν. Ξέρετε, αυτά είναι ωραία ρητορικά σχήματα που είναι χαριτωμένα, χωρίς να έχουν εκείνο το πομπόδες, το εκείνο το ενοχλητικό που μπορεί να έχει μια ρητορία. Αλλά ρητορία δεν είναι πάντα κάτι που είναι πομπόδες. Ρητορία είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιεί απλώς όταν χρησιμοποιείται ο λόγος όμορφα, με ωραία σχήματα που μπορεί να ευχαριστεί και να πείθει. Εδώ ασυνετούν οι αρχιερείς και οι γυναίκες γίνονται αυτόπτε της Αναστάσεως. Οι μεν ασυνετούν, εκείνες βλέπουν τον Αναστάντα, και ελθόντων των στρατιωτών προς αυτούς εις την πόλη και απαγγειλάντων τα γενόμενα ύπων αυτής. Είπατε τις μαθητές αυτού, νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων. Καλώς άρα και τούτο ως εξ αυτών προείπεν Ισαΐας, αλλά λέγεται ημίν και απαγγέλλεται ημίν εταίραν πλάνησιν. Εδώ αναφέρεται εις το περιστατικό εκείνο που οι στρατιώτοι ανήγγυλαν στα αφεντικά τους. Θα λέγαμε ότι εσείς μας βάλατε να φυλάμε έναν τάφον, αλλά ο νεκρός εκείνος ανεστήθη, είδαμε θαυμαστά πράγματα, έγινε σεισμός, απεκυλιστή η πόρτα, εκείνος ο λίθος που σκέπαζε τον βράχον και λοιπά. Ό,τι είδαν και έγιναν μάρτυρες, θα λέγαμε είναι οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, οι εχθροί του, και οι πρώτοι που έμαθαν την Ανάσταση σαν οι άρχοντες. Από αυτούς τους στρατιώτες είναι οι πρώτοι, ναι, διότι οι γυναίκες έφτασαν μετά την αποκύληση του λίθου, και συνεπώς όταν έφτασαν εκεί οι στρατιώτες δεν υπήρχαν πια εκεί, είχαν φύγει, και ήδη οι άρχοντες είχαν πληροφορηθεί το γεγονός. Αυτό τώρα, λέει, είναι γραμμένο, λέγει ο Ισαΐας, αλλά λέγεται ημίν και απαγγέλλεται ημίν εταίραν πλάνησιν. Θα ήθελα να μείνω στο πλάνησιν. Ξέρετε, όταν κανείς θα ήθελε να αλλοιώσει μια αλήθεια, αυτό ήδη αποτελεί μια πλάνη. Όταν θα ήθελε τώρα να δικαιολογήσει αυτήν την αλλίωση, πέφτει σε άλλη πλάνη. Για να το καταλάβουμε, όπως εκείνος ο οποίος επιχειρεί να πει ψέματα, να αλλοιώσει την αλήθεια, λέει ένα ψέμα, αλλά όταν τα πράγματα προχωρούν θα αποκαλυφθεί, και αναγκάζεται τώρα να πει δεύτερο ψέμα για να καλύψει το πρώτο ψέμα, και γίνεται ένας ορμαθός από ψέματα ακριβώς για να δικαιολογηθεί μία πρώτη κατάσταση. Έτσι, αγαπητοί μου, έπαθαν οι Εβραίοι. Έσπευσαν να πούν ότι δεν αναστήθη, ενώ λέγουν οι στρατιώτες ότι αναστήθη. Πληρώνουν και λέγουν, θα πείτε δεν αναστήθη. Και από τότε, από πλάνη σε πλάνη πέφτουν, και η εσχάτη πλάνη είναι ότι ο λαός αυτός έμεινε χωρίς να πιστέψει εις τον Ιησού Χριστόν. Βλέπετε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα όταν χαλκεύεται η παραποίηση της αληθείας. Εγίγερται ο Αναστάς και διαδώσειν αργυρίου πείθουση του στρατιώτας, αλλού πείθουση τους νυν βασιλείς. Είναι αυτές οι ωραίες αντιθέσεις που σας είπα προηγουμένως. Και
αναισθήθηκε ο Χριστός. Και τώρα προσπαθούν οι άρχοντες με το να δωροδοκίσουν, να δώσουν δηλαδή αργύριον εις τους στρατιώτας, πείθουν αυτούς ότι δεν πρόκειται τίποτα να πάθουν, ότι δηλαδή εκεί δεν ησύχησαν, μα πώς, μας δίνετε χρήματα, θα ακουστεί το πράγμα, πώς, και μάλιστα θα ακουστεί, πώς θα ακουστεί, θα ακουστεί στον Πιλάτον, ότι όταν εμείς διαδώσουμε στην πόλη ημών κοιμωμένων, ενώ εμείς εκοιμόμαστε, ήλθαν οι μαθητέ και έκλεψαν το σώμα, θα μας καλέσει ο Πιλάτος και θα μας πει, τι ακούω, ημών κοιμωμένων, και τι λοιπόν, οι φρουροί κοιμούνται, τι θα κάνουμε. Τους έπεισαν να διαδώσουν αυτό οι πονηρότατοι άρχοντες, ότι εμείς θα καταστήσουμε, θα τα τακτοποιήσουμε τα πράγματα και θα καταστήσουμε εσάς αμερίμνους, μη φοβόσαστε, θα τα βολέψουμε τα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στο δρόμο, στο κανάλι της μηχανογραφίας, είναι φοβερό. Αγαπητοί μου, μια γενική συμβουλή να την ξέρετε στη ζωή σας. Αν ποτέ σας πλησιάσει κανένας άνθρωπος για να σας ρίξει σε αυτό το κανάλι της μηχανογραφίας, προσέξτε, μην κάνετε αρχή. Αν εσείς ποτέ σκεφτείτε να ξεκινήσετε μια μηχανογραφία, μη ποτέ την ξεκινήσετε. Απορρίψατε την. Διότι όταν ο άνθρωπος θα μπει στο κανάλι του ψεύδους και της μηχανογραφίας, δεν μπορεί πια να σταματήσει. Τελείωσε. Μέχρι που να πεθάνει. Διότι θα λέει ψέματα για να δικαιολογεί τα προηγούμενα ψέματά του. Και θα ζει μέσα στο ψέμα και μέσα στη μηχανογραφία, για να μπορεί να σταθεί πια. Όταν όμως απορρίψουμε, έστω και αν μας υπόσχονται χρήματα, μας υπόσχονται θέσεις, αρνηθείτε τα. Αρνηθείτε τα. Προσέξτε, είναι φοβερή παγίδα αυτή η κατάσταση όταν ξεκινήσουμε τη μηχανογραφία και το ψέμα. Μας δένει και δεν μπορούμε ποτέ να φύγουμε από αυτές τις καταστάσεις. Έτσι έπεισαν τους στρατιώτες οι άρχοντες. Έπεισαν. Έτσι να διαδώσουν στο λαό. Αλλά δεν πείθουν όμως τους νυν βασιλείς. Ποιοι είναι οι νυν βασιλείς? Τότε ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Οικεκτήσαντες των ναών της Αναστάσεως. Διότι γιατί έκτισαν ακριβώς των ναών της Αναστάσεως? Ακριβώς γιατί δεν πίστηκαν εις αυτή την κακόβουλη διάδοση των Εβραίων, ότι εκλάπη το σώμα και δεν αναισθήθη. Οι μεν στρατιώτες επίστησαν να πούν το ψέμα, τη συκοφαντία, αλλά οι βασιλείς όμως δεν επίστησαν ότι ο Υιός του Θεού δεν είναι, ο Ιησούς δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά επίστεψαν ότι είναι Υιός του Θεού απόδειξης, έκτισαν αυτόν, όπως θα μας πει λίγο πιο κάτω, των περίλαμπρων ναών της Αναστάσεως. Ακριβώς γιατί πίστεψαν. Θα ξαναπώ αυτό το πολύ ωραίο σχήμα. Εγίγερτε ο Αναστάς και διαδώσιν αργυρίου πίθουση του στρατιώτας. Αλλού πίθουση τους νυν βασιλείς. Οι τότε μεν στρατιώτη αργυρίου προδεδόκαση την αλήθεια, οι δενήν βασιλείς διευσέβιαν αργυρένδιτον και χρυσοκόλλητον την Αγίαν Εκκλησίαν ταύτην εν υπάρεσμεν της του Σωτήρος Θεού Αναστάσεως εξηργάσαντο και της εξαργύρου και χρυσού και λίθων τιμίων κοιμηλίης εφέδριναν. Τότε λέγει τους μεν στρατιώτας, συγγνώμη,
οι τότε στρατιώτε πρόβωσαν την αλήθεια, γιατί πήραν αργύρια. Οι νυν βασιλείς αντίθετα, από ευσέβεια και πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, έφτιαξαν αυτή την εκκλησία που τώρα εμείς λέμε τις κατηχήσεις μας, διότι οι κατηχήσεις αυτές υπόθηκαν μέσα εις τον ναόν της Αναστάσεως. Έφτιαξαν αυτή την εκκλησία και την έκαναν αργυρένδυτον και χρυσοκόλλητον. Την έντυσαν με ασήμι και επεκόλλησαν χρυσάφι. Και εξεργάστηκαν το χρυσάφι και το ασήμι και πολύτιμα πετράδια για να αφιερώσουν θαυμαστά κοιμήλια εις αυτόν τον ναό. Είδατε αυτές οι ωραίες αντιθέσεις. Οι στρατιώτες παίρνουν αργύριο να προδώσουν την αλήθεια, και οι βασιλείς προσφέρουν αργύριον για να τιμήσουν τον Αναστάντα Κύριο με τον μεγαλοπρεπή ναό που ανοίγειραν. Καν ακουστεί τούτο επί του ηγεμόνος, εμείς πίσω μεν αυτόν, είπαν οι άρχοντες. Αν ακουστεί, λέει, αυτό στα αυτιά του ηγεμόνος, εμείς θα τον πείσουμε. Όταν το διαβάζουμε, αγαπητοί μου, αυτό εις τον Ματθαίον 28,14, βλέπουμε όλο το μέγεθος της μοχθηρίας και της πονηρίας αυτών των ανθρώπων. Όταν ακουστεί, εμείς θα τον πείσουμε τον ηγεμόνα. Και ή εκείνους πείθετε, την δε οικουμένην ου πείθετε. Συνεχίζουν οι αντιθέσεις. Και εάν εκείνους τους στρατιώτες τους πείθετε ότι αν ακουστεί στον ηγεμόνα αυτό που θα έχετε πει, αλλά την οικουμένη όμως δεν την πείθετε, η οικουμένη επίστεψε πια εις την Ανάσταση του Χριστού. Διατίγαρ ως περ του Πέτρου εξελθόντος εκ της φυλακής καταδικάζονται οι φυλακές ούτω και οι των Ιησούν Χριστόν τηρούντες ου κατεδικάστησαν. Αλλά εκείνης μεν επήλθε η καταδίκη παρά Ηρώδου, απολογίσαστε γάρουχ έβρισκον εξ αγνίας, ούτι δε την αλήθειαν ειδώντες και ταύτην κρύπτοντες δια του αργύριον από τον αρχιερέον διεσώζοντο. Κάνει μια ερώτηση, κριτικάρει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, για πέστε μας, εκείνοι που φιλούσαν τον Πέτρον ήσαν δε 4 τετράδες, ήσαν 16 στρατιώτες. Αυτοί οι 16 στρατιώτες που τον φιλούσαν ήσαν μέσα στο κελί του, δεμένοι οι ίδιοι με τον φυλακισμένο τους. Ας πούμε, το χέρι του ενός με το χέρι του Πέτρου. Τι να έκανε, να ξυστεί λιγάκι ο Απόστολος, θα τραβούσε την αλυσία, θα ξυπνούσε τον σκοπό. 16 στρατιώτες φυλάτουν τον Πέτρον. Επειδή διαφωνεύθη ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, τώρα, και επειδή άρεσε ο φόνος αυτός εις τους Εβραίους, άρεσε, ωραίο πράγμα, άρεσε. Ο Ηρώδης έτσι μπορούσε να στέκεται στην εξουσία. Ήταν ο εγγονός εκείνου του μεγάλου Ηρώδου που είχε αποπειραθεί να φωνεύσει τον Κύριον όταν ήταν νήπιο. Εγγονός, άξιος του παππού του. Προσέξτε, έτσι στέκεται στο θρόνο εκείνος ο ταλέπορος Ηρώδης, με το να κάνει πράγματα θεαματικά που να αρέσουν στο λαό. Οι ανίκανοι άρχοντες έτσι στέκονται στους θρόνους των. Και τι κάνει τώρα? Τον έχει στη φυλακή να τον φωνεύσει για να αρέσει στο λαό και να συνεχίσει αυτός να κάθεται στο θρόνο του. Ωραία πολιτική και ωραία κυβερνητική. Αλλά τη νύχτα όμως άγγελος απελευθέρωσε τον Απόστολον Πέτρον.
και το πρωί έγινε πολύ ταραχή, τι έγινε ο Πέτρος? Τι έγινε ο Πέτρος? Ο δε Πέτρος έφυγε από την πόλη, το γνωστό εκείνο περιστατικό, πρώτο ο Θεός, θα το συναντήσουμε εις τας πράξεις των Αποστόλων. Και ο Ηρώδης εφώνευσε και τους 16 φρουρούς που εφύλατον τον Πέτρον, διότι δεν επίστη ότι μπορούσε κάτι να γίνει, τι θαύμα, τι θα πει θαύμα, ότι αυτοί δωροδοκήθηκαν, πιθανώς κάτι έγινε και έδιωξαν τον Πέτρο από τη φυλακή. Και τους εφώνευσε και τους 16, και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, τότε εφωνεύθησαν οι 16 στρατιώτες που φιλούσαν τον Πέτρον, πέστε μου, γιατί δεν εφωνεύθησαν και οι στρατιώτες εκείνοι οι οποίοι εφύλαταν τον τάφον του Χριστού? Γιατί πληρώθηκαν, ενώ οι 16 δεν είχαν πληρωθεί. Αγνώρισαν οι άνθρωποι, αγνώρισαν, διότι άγγελος απελευθέρωσε τον Απόστολον Πέτρο. Αλλολίγοι μεν επίσθησαν Ιουδαίων τότε, ο κόσμος δε υπήκουσε. Ωραία αντίθεση. Λίγοι Εβραίοι τότε επίστηκαν σε εκείνα τα οποία έλεγαν οι άρχοντες. Ο κόσμος όμως όχι. Ο κόσμος όχι. Οι κρύψαντες την αλήθεια, ακούστε ένα πολύ ωραίο σχήμα, οι κρύψαντες την αλήθεια κατεκρύφθησαν. Αυτοί που έκρυψαν την αλήθεια καταχώθηκαν από τη λύθη του χρόνου. Βλέπετε παρακαλώ, και οι καταδεξάμενοι ταύτην ανεφάνισαν, δυνάμει τη του Σωτήρος, του μη μόνον εκ νεκρών αναστάντος, αλλά και με θεαυτού τους νεκρούς εγείραντος. Εκείνοι που δέχθηκαν την Ανάσταση, αυτοί λέγει ανεφάνισαν. Αγαπητοί μου, όσοι πολέμησαν την Εκκλησία, μια μεγάλη αλήθεια είναι αυτό, όσοι πολέμησαν την Εκκλησία, αυτοί κατεχώθησαν στο χώμα, στο έδαφος της λύθης. Ξεχάστηκαν, έπεσαν στην ασημότητα και στην καταφρόνηση. Όσοι αντιθέτως απεδέχθησαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, την Ανάσταση του Χριστού, αυτοί έλαμψαν. Είναι εκείνο το παράλληλο σχήμα που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που λέγει, πού είναι εκείνοι που εδίωκαν την Εκκλησία? Απόλλοντο. Χάθηκαν. Πού είναι? Πού είναι η Εκκλησία η οποία εδιώκεται από τους δυνατούς της γης? Υπέρ των ήλιων λάμπει. Γι' αυτό σας λέγω, μη φοβηθούμε εκείνους οι οποίοι διώκουν. Η Εκκλησία μένει και θα μένει εις τους αιώνας των αιώνων. Και εμείς, αγαπητοί μου, είμεθα πιστοί, είμεθα τα μέλη που αποτελούμε την Εκκλησία. Μη φοβηθούμε, μη φοβηθούμε όταν διώκεται η Εκκλησία. Όχι μόνο αναστήθη ο Χριστός, λέγει το υπόλοιπο της προτάσεως, αλλά και μαζί του ανέστησε και νεκρούς. Είναι γνωστό ότι όταν αναστήθη ο Χριστός, τότε αναστήθησαν αρκετοί νεκροί, πρόσφατα αποθανόντες, οι οποίοι έφτασαν εις την Ιερουσαλήμ και, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής, ενεφανίστησαν, παρουσιάστηκαν σε πολλούς. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πριν από 2-3 μέρες, 4 μέρες, να είχατε θάψει τον πατέρα σας και να έρθει στο σπίτι. Και να έρθει στο σπίτι. Ο παππούς που τον θάψαμε, πήγαμε κηδεία όλα, και να έρθει στο σπίτι στρα από 2-3 μέρες. Φοβερό είναι.
Φοβερό, συγκλονιστικό είναι. Και όχι μόνο ένας νεκρός, αλλά πολλοί νεκροί. Και πότε μπήκαν στην Ιερουσαλήμ? Όταν ο Χριστός ανεστήθη. Πρώτα έγινε η Ανάσταση του Χριστού και μετά η Ανάσταση σε Αυτόν, και ήρθαν στην πόλη και ενεφανίστησαν πολλοίς, σημειώνει ο Ευαγγελιστής. Ακριβώς για να γίνει φανερό και αισθητό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Λοιπόν, αυτό το γράφει ο Οσιαίο προφήτης. Ακούστε πως το γράφει. Είναι παρακαλώ στον Οσιέ, είναι από τους 12 Ελλάσσονας προφήτας, 6,2 λέει: «Υγειάσι ημάς με τα δύο ημέρας, εν τη ημέρα τη τρίτη αναστησόμεθα και ζησόμεθα ενώπιον αυτού». Θα μας υγειάσει, θα μας δώσει την υγεία μας ύστερα από δύο ημέρες, και την τρίτη ημέρα θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε μπροστά του. Αυτό είναι από προσώπου των νεκρών που ανεστήθησαν μαζί με την Ανάσταση του Χριστού. Και πηγαίνουμε στη 15η παράγραφο. «Επειδή δε ούπιθους είναι θύε γραφέ τους ανικώους Ιουδαίους επιλαθόμενοι, δε πάντων των γεγραμμένων αντιλέγουσι τη Αναστάση του Ιησού, καλόν ανήει προς αυτούς ούτως αντιπίν». Οι αιώνιοι Εβραίοι, οι οποίοι δεν πείθονται στις θείες γραφές, διότι είναι πάντοτε ανίκοοι, ανυπάκουοι στο Λόγο του Θεού, και ξεχνάνε εκείνα τα οποία είναι γραμμένα και αντιλέγουν στην Ανάσταση του Ιησού. Δηλαδή, τι έκανα εγώ, ο κατηχητής σας? Σας παραθέτω προφητείες. Αυτές τις προφητείες τις ξεχνούν οι Ιουδαίοι. Και ξεχνώντας τις προφητείες, δεν μπορούν όμως να τις αρνηθούν, αντιλέγουν δια την Ανάσταση του Χριστού ότι δεν ξέρω τι λένε οι προφητείες, ο Ιησούς δεν ανεστήθη. Επειδή αυτή είναι η τακτική τους, γι' αυτό το λόγο καλόν είναι να τους αντιμετωπίσει κανείς ως εξής. Εδώ τώρα, αγαπητοί, δεν χρησιμοποιεί των προφητικών λόγων, αλλά χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία. Ιστορικά τώρα, από την Παλαιά Διαθήκη, τα αντιπαραβάλλει με το πρόσωπο του Ιησού και καταδεικνύει την Ανάσταση. Και λέγει: «Τίνει το λόγο των Ελισαίων και των Ηλίαν νεκρούς εγιγερκένε λέγοντες, τι Αναστάση του ημετέρου Σωτήρος αντιλέγεται, πείτε στους Εβραίους. Εσείς δέχεστε ότι ο Ηλίας και ο Ελισαίος ανέστησαν νεκρούς. Τότε εκείνο μεν το δέχεστε ότι ο Ηλίας και ο Ελισαίος ανέστησαν νεκρούς». Το γνωρίζετε αυτό. Μάλιστα, ο Ελισαίος ανέστησε δύο. Η πρώτη ανάσταση ανθρώπου όταν ζούσε ο Ελισαίος. Η δευτέρα ανάσταση που έκανε ο Ελισαίος όταν ο Ελισαίος πέθανε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πώς ανέστησε αφού πέθανε? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εσείς δέχεστε ότι ο Ηλίας λοιπόν και ο Ελισαίος έχουν αναστήσει νεκρούς. Πώς τώρα εδώ αντιλέγετε και λέτε ότι είναι αδύνατον να αναστηθεί ο Ιησούς? Ότι μην αραζώντας εκ των τότε μάρτυρα σου και έχουμε των λεγόμενων ουκούν, και εμείς παραστήσατε των τότε γεγονότων μάρτυρας. Τι θέλετε να πείτε? Ότι δεν έχουμε τώρα που κηρύσουμε την Ανάσταση πόσα χρόνια? 350 χρόνια περίπου, 320 χρόνια για την ακρίβεια, 300,
317 χρόνια ακριβέστατα. Δεν έχουμε μάρτυρες που να ζουν, μα πώς τα ζούσαν? Δηλαδή θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι 300 τόσα χρόνια? Τι θέλετε να πείτε, δεν έχουμε μάρτυρες που να ζουν? Φέρτε μας κι εσείς μάρτυρες που να ζουν από την εποχή του Ελισαίου και του Ηλία, από τον 8ο αιώνα π.Χ. Φέρτε μας κι εσείς μάρτυρες ζωντανούς. Αλλά έγγραφον εκείνο και το έγγραφον. Διατίουν το μεν αποδέχεστε, το δε αποδοκιμάζετε. Θα μας πείτε, είναι γραμμένα αυτά. Μάλιστα, και τα δικά μας είναι γραμμένα. Γιατί λοιπόν εκείνα τα γραμμένα δέχεστε και αυτά τα γραμμένα δεν τα δέχεστε? Εβραίοι έγραψαν εκείνα και οι Απόστολοι πάντες Εβραίοι. Διατίουν τις Ιουδαίες απιστείτε. Τι θέλετε να πείτε? Ποιοι ήταν οι συγγραφείς των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ας πούμε των βασιλείων, τα βιβλία των βασιλείων που γράφουν δια τον Ηλία και δια τον Ελισαίον? Ποιοι τα έγραψαν? Εβραίοι. Και τα Ευαγγέλια λέει ποιοι τα έγραψαν? Εβραίοι δεν τα έγραψαν? Ματθαίος ο γράψας το Ευαγγέλιον, εβραίδη γλώσση τούτο έγραψε. Είναι γνωστό ότι ο Ματθαίος έγραψε εβραϊκά, ο ίδιος δε μετέφρασε ελληνικά. Και Παύλος, ο Κήρυξ, Εβραίος εξ Εβραίων. Και οι 12 Απόστολοι εξ Εβραίων. Όλοι Εβραίοι ήσαν. Και ο Παύλος και οι Ευαγγελιστέ και οι Απόστολοι όλοι ήσαν Εβραίοι. Δεν ήσαν μη Εβραίοι. Ήταν 15 Ιεροσολυμίτε επίσκοποι εξ Εβραίων κατά διαδοχήν κατέστησαν. Έχουμε 15 επισκόπους στα Ιεροσόλυμα που ήσαν Εβραίοι κατά διαδοχήν, ο ένας μετά τον άλλον. Τίνιν το λόγο αποδέχεστε μεν τα οικία, τα δε ημέτερα αποδοκιμάζετε και ταύτα υπό των παροιμήν Εβραίων γεγραμμένα. Γιατί τα μεν δέχεστε και τα δε δεν δέχεστε, ενώ και τα μεν και τα δε από, που είναι γραμμένα από Εβραίους συγγραφείς. Για ποιο λόγο? Τι χρησιμοποιεί εδώ τώρα? Και λίγο τη λογική. Και λίγο τη λογική και την αντιπαραβολή. Αλλά δύνατον λέγει της το αναστήνε νεκρούς. Ω, θα πείτε εσείς, κάποιος θα πει από εσάς, αδύνατον. Είναι εκείνο που οι Εβραίοι, ξέρετε, έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Ου με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν θα με πείσεις κι αν ακόμα με πείσεις. Αδύνατον θα πει κάποιος να αναστηθεί νεκρός. Μάλιστα. Και μην, συγγνώμη, και μην ήγηρεν Ελισαίος δεις και ζών και τελευτής σας. Ή τα πιστεύομεν ότι Ελισαίου νεκρού όντως ύψατο, νεκρός επιρυφής και ανέστη. Χριστός δε άρα εκ νεκρών ουκαι γίγερτε. Εδώ θα σας πω τώρα λίγο ιστορία για να καταλάβουμε πως ο Ελισαίος ζωντανός και νεκρός ανέστησε δύο. Είναι γνωστό ότι ο Ελισαίος ανέστησε όταν ζούσε ένα παιδί. Είναι γνωστό. Δεν λέω την ιστορία αυτή γιατί σας είναι γνωστή. Θα σας πω εκείνη την άλλη ιστορία. Ο Ελισαίος πέθανε και ετάφη σε κάποιο μέρος. Κάποια φορά, ύστερα από κάποια χρόνια, σε εκείνη την πόλη που ήταν κοντά ο τάφος του Ελισαίου, έγινε το μία κηδεία. Πέθανε κάποιος άνθρωπος. Και οι συγγενείς επήραν τον νεκρόν να παρά τον θάψουν. Όπως τυπική περίπτωση, βγαίνουμε από την πόλη, πάμε στο νεκροταφείο. Όλοι εκεί ο κόσμος επήγαιναν για το νεκροταφείο. Κάποια στιγμή αντελήφθησαν κάτι άνδρας, μονοζώνους έτσι λέγονται, ας πούμε ληστέ. Και τότε οι ληστέ κακοποιούν τους ανθρώπους. Τώρα αυτοί πήγαιναν σε κηδεία, δεν είχαν μαζί τους όπλα και μαχαίρια. Εφοβήθηκαν πάρα πολύ οι άνθρωποι όταν είδαν αυτούς τους ληστάς, και από το φόβο τους
όπως κρατούσαν το φέρετρο του νεκρού, το πετάξαν κάτω και το βάλαν στα πόδια. Αλλά στο σημείο εκείνο που επέταξαν τον νεκρόν ήταν ο τάφος του Ελισαίου. Όπως λοιπόν πέταξαν τον νεκρόν εκεί, έπεσα πάνω στον τάφο του Ελισαίου. Και οι μεν άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς, φύγαν, ο δε νεκρός αναισθήθη, διότι ήρθε σε επαφή με τα λείψανα τον τάφο του Ελισαίου. Εδώ παρακαλώ δείτε και την περίπτωση των Αγίων Λειψάνων. Δείτε και αυτό. Και μάλιστα αγιογραφικότατο. Δεν μιλάω όμως για το θέμα των Αγίων Λειψάνων. Άλλη φορά έχουμε μιλήσει. Παρά μόνο σας λέγω τι λέει εδώ στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος. Ο νεκρός Ελισαίος ανέστησε νεκρόν, και ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να αναστηθεί? Είναι δυνατόν να λέτε αυτά που λέτε? Αλλά Ελισαίου μεν εκεί νεκρός αψάμενος ανέστη, και αυτός ο αναστήσας έμεινε ομοίως νεκρός. Δηλαδή ο Ελισαίος ανέστησε, αλλά ως νεκρός έμεινε νεκρός. Ο δεδέ και ο νεκρός ο ημέτερος, εδώ ο δικός μας νεκρός, ο Ιησούς. Και πολλοί μεν αψάμενοι αυτού νεκροί ανέστησαν. Ο δικός μας νεκρός, ο Ιησούς, και ο ίδιος ανεστήθη και νεκρούς ανέστησε. Και μας λέτε ότι είναι αδύνατον να αναστηθεί νεκρός? Πολλά καρσώματα των κεκειμένων Αγίων γέρθη. Εξηγεί αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πολλά σώματα των Αγίων αναισθήθησαν και εξελθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερσεν αυτού εισήλθον εις την Αγίαν πόλη, δήλων δε ότι ταύτην ενή νυν εσμέν. Φανερών ότι σε αυτή την πόλη που τώρα εμείς κατοικούμε, εις αυτήν ήρθαν και ενεφανίστησαν πολλοί. Σας το διηγήθηκα προηγουμένως. Και λέγει στη συνέχεια, ήγηρε μεν ουν Ελισαίος νεκρόν, αλλού και κράτησε νικουμένης. Ο Ελισαίος λέει ανέστησε νεκρόν.